Έλεγα σε κάποιους φίλους πριν αρχίσουμε εδώ, ο βίος, έλεγα, είναι μακρύς, βραχής, είναι τέχνη μακρύ. Δεν θα προλάβουμε, έλεγα, να ολοκληρώσουμε το στοχασμό πάνω στο πραγματικό και το σημαντικότερο είναι να δείξουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η έκφραση και αυτή δεν είναι δικαίωμα του Βιτκενστάιν. Αλλά και το δεύτερο, το πολύ σημαντικό, είναι ότι οι αλήθειες μας στην πραγματικότητα συνήθως είναι μισές αλήθειες. Έτσι, ελπίζω να μην σας τρομάζει αυτό, γιατί και αυτό ακόμα δεν είναι παράδοξο μέσα στον τρόπο με τον οποίο στην πραγματικότητα γεννιούνται οι ιδέες μέσα στην ιστορία. Λοιπόν, το θέμα το οποίο διάλεξα είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε σε μένα όταν άρχισα την ακαδημαϊκή μου δουλειά. Θα μιλήσω λίγο έτσι λίγο με ακαδημαϊκό τρόπο για να γίνομαι λίγο πιο έτσι, σαν γίνομαι λίγο πιο σαφής. Δηλαδή, όταν έφυγα από την Ελλάδα πριν από πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 3 δεκαετίες, ήμουν βέβαιος ότι ήξερα όλα, ειδικά στα θέματα αυτά τα οποία πραγματευόμουν τότε και τα οποία ήταν συγκλονιστικά θέματα της ορθόδοξης έλειπα ανθρωπολογίας, το θέμα του προσώπου, το θέμα της κοινωνίας, το θέμα της δομής της εκκλησιολογίας κλπ. Κλπ. Αυτά στο θεολογικό χώρο, γιατί προσωπικά είχα πολλές άλλες εκκρεμότητες σχετικά με την ψυχανάλυση από την οποία προέρχομαι και τη φιλοσοφία μου, έτσι την οποία πάντα περιτριγυρίζω. Λοιπόν, και στη συνέχεια βέβαια, πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία ήταν βεβαιότητες, έφτασαν να γίνουν έτσι πραγματικά αφορμήσεις για καινούργια έρευνα στην πραγματικότητα. Καθώς ήμουν προχθές και σκεφτόμουν τι θα σας πω, έπεσαν και ερευνούσα τα χαρτιά μου, βρήκα δύο κείμενα του 1937, ένα του Σαραντάρη και ένα του Λεμπέση, του Ευάγγελου Λεμπέση. Λοιπόν, του μεγάλου αυτού κοινωνιολόγου, δεν είναι πολύ γνωστός, αλλά είναι από τους πατέρες της ελληνικής κοινωνιολογίας. Ο Λεμπέσης είναι ο πνευματικός πατέρας του Παπαϊωάννου, αγαπητέ μου Θόδωρε. Λοιπόν, του Κώστα Παπαϊωάννου, και αυτά που λέει για το φαουστικό πολιτισμό της Δύσης, που είναι φαουστικός και αυτά, πρόκειται από το Λεμπέση. Αυτός είναι ο πρώτος. Σε ένα θαυμαστό κείμενο που κάνει εισαγωγή στη φιλοσοφία του Σπέγκλερ. Του Σπέγκλερ και καταχαίρεται ο Λεμπέσης που ο Σπέγκλερ προβλέπει την παρακμή της Δύσης κλπ. Λοιπόν, για έναν επαγγελματία τώρα της ιστορίας της θεολογίας, όπως είμαι εγώ, τουλάχιστον σε μια πλευρά μου, αυτό είναι ευεξήγητο. Έχει μια εξήγηση καθαρά ψυχολογική. Στα αγγλικά το ονομάζουμε, το ονομάζω εγώ, cultural wars, πολιτιστική πόλεμη. Αν αρχίσετε να διαβάζετε συστηματικά την ορθόδοξη θεολογία, θα δείτε ότι έχει μερικές διοίκουσες, οι οποίες είναι πολεμικές. Στην κυριολεξία. Μία τέτοια διοίκουσα είναι η αντίθεση του πρωτίου του Πάπα τα τελευταία 1000 τόσα χρόνια. Είναι μια σειρά, καμιά 25 διαπρεπείς θεολόγους, οι οποίοι πάντες έχουν ανοιχθεί το πρωτίο του Πάπα στην νομοκανονική του μορφή. Έτσι, ενώ σαν πρωτίο τιμής δεν το αναιρούνε. Η δεύτερη γραμμή, η οποία είναι αμυντική γραμμή και αφορά όλους τους ορθόδοξους θεολόγους, είναι η αντίθεση του Φιλιόκβε. Από την εποχή του Φιλιόκου μέχρι σήμερα. Υπάρχουν λαμπρές μελέτες που το εξηγούν αυτό με λεπτομέρεια και στο οποίο θα μπορούσα να παραπέμψω. Και η τρίτη γραμμή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ορθόδοξη, την ταυτότητά της δηλαδή, είναι η γραμμή του παλαμισμού. Ο παλαμισμός είναι τροπισμός, πραγματικά. Και συνοδεύεται πάντα το πρόβλημα της ταυτότητας. Αν διαβάσετε την ιστορία της ορθόδοξης θεολογίας του Ποτσκάλσκι, επί τουρκοκρατίας, θα δείτε ότι η γραμμή ουσιαστικά η οποία αποτελεί αυτό που λέμε ορθόδοξη ταυτότητα έχει αυτές τις τρεις διοίκουσες. Έτσι, υπάρχει απήχημα και στην ιστορία του Ποτσκάλσκι για αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι στα ελληνικά αυτό το λέω, τώρα δεν είναι στα ελληνικά. Λοιπόν, και στη συνέχεια πάει στην. Δεν είναι εδώ ο Γενναράς, τον οποίο υπεραγαπώ και ξέρει τη διαφωνία μου για το θέμα του προσώπου. Πάει κανείς στη Γαλλία. Έτσι. Και αρχίζει να σπουδάζει. Αυτό που υποπτευόμουν το διαναράσει ο δάσκαλό μου Περγάμου δεν είχε ποτέ ασχοληθεί, συστηματικά το Θωμά του Ακινάτη. Και μετά συστηματικά τον Αυγουστίνο, πάλι με ένα λαμπρό δάσκαλο. Για να φτάσω σε φοβερές εκπλήξεις. Κανένας
καμιά οσιοκρατία στον Αυγουστίνο, είναι περσοναλιστής όσο τίποτε παίρνει, και όλες οι βασικές θέσεις περί προσώπου, τις οποίες συζητούμε, το πρόσωπο είναι σχέση, πρόσωπο κατεξοχήν είναι ο Θεός, πρόσωπο είναι μόνο ο Άγιος, δεν φορά το μου και προσώπου, αυτούσιες στον όριμο Ακινάτη. Περαιτέρω έρευνα. Μα ο Λόσκι τα παλιός. Ψάχνουμε στο Λόσκι. Ποιος είναι ο δάσκαλος του Λόσκι? Ο Ντορενιού, ο περίφημος ρωμαιοκαθολικός θεολόγος, ο οποίος σε πρώτη, στην αρχή του 20ου αιώνα, γιατί ακολούθησε και ο Πρεστίζ. Ο Πρεστίζ, αν θέλετε στα αγγλικά, Πρέστιτζ κλπ. Είχε το 1948, ο πρώτος το 1900, του 900, βγάζουν δύο διακεκριμένα βιβλία, στα οποία ουσιαστικά θεωρούν ότι η Δύση είναι ουσιοκρατική και ο περσοναλισμός ανήκει στην Ανατολή κλπ. Αν δείτε τα χωρία που χρησιμοποιεί ο Λόσκι στο Εσέ, σε Ρωτεολογή Μυστίκ, στην αυτή, είναι ουσιαστικά τα έχει πάρει από τον Ντερενιού. Λοιπόν, και βέβαια, όποιος ξέρει το νέο θωμισμό, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που ξεκίνησε από το 1914 με την εγκύκλιο δοκτόρης Αγγέλιτσι του Πάπα, δηλαδή ουσιαστικά την καθιέρωση του θωμισμού ως απάντηση στο μοντερνισμό, τον οποίο αντιμετώπιζε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πάρα πολύ, ξέρει ότι ουσιαστικά γεννιέται από το νέο θωμισμό όλη η νεότερη οντολογία του προσώπου στη Δύση, που είναι πολύ σημαντική. Ο τελευταίος μάρος εκπρόσωπος είναι ο προηγούμενος Πάπας, ο Ράτσιγκερ, βέβαια ο Ράνερ, πολύ σημαντικός, ο Γιούγκελ, ο Σίλεμπεκ, ο Μπάλταζαρ, έτσι. Αυτά θα σας έλεγε κάποιος, αν ήταν εδώ αυτή τη στιγμή, μη Έλληνας, ακούγοντας όλα αυτά που είπατε στην πρώτη φάση. Εγώ τα λέω στα ελληνικά. Θα τα έλεγε λοιπόν και θα λέει, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, το θέμα είναι ότι για μένα αυτό το γεγονός είναι ευτυχές γεγονός. Και είναι ευτυχές γεγονός, διότι ουσιαστικά έχουμε, και η δική μου έρευνα τελευταία χρόνια, ιδίως σε βιβλία που δεν είναι στα ελληνικά ακόμα προς το παρόν, είναι να δείξω ποια είναι η πραγματική συμβολή μας. Γιατί υπάρχει συμβολή στο θέμα. Όχι όμως το φτιάξαμε εμείς. Καταλάβατε. Δεν είναι ότι εμείς δημιουργήσαμε όλη αυτή τη συζήτηση. Πώς θα δημιουργήσεις αυτή, όταν διαβάζεις τον Ακινάτη και βλέπεις ότι ουσιαστικά με βάση τον Αριστοτέλη, όπως τον καταλαβαίνει, ουσιαστικά διασώζει. Έχασε σημαντικά μέρη. Λοιπόν. Θα του κάνετε ιδιωτικό φροντιστήριο. Λοιπόν, χρειάζεσαι ιδιωτικό, όλοι μας ιδιωτικό φροντιστήριο από τον πατέρα Νικόλαο, πίστεψε. Λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει ο Ακινάτης? Τι είναι αυτό που κάνει ο Ακινάτης? Ουσιαστικά χρησιμοποιώντας την κατανόηση του Αριστοτέλη, με όλη αυτή την ιστορία που κάνει το δυνάμειων και ενεργείαων, προσπαθεί να σώσει καταρχήν το πρόσωπο, το οποίο είναι το ενεργεία είναι, δηλαδή είναι το πραγματικό «ον». Κοιτάξτε πόσο, έτσι. Και τι κάνει επιπλέον? Προσπαθεί να σώσει τη σύνδεση, να γεφυρώσει μεταξύ Ηρακλήτου και Παρμενίδη. Η διαδικασία... Το όνομα που είχα ξεχάσει. Ναι, Ηράκλειτος ή Παρμενίδης. Και λες, κοίταξε να δεις τώρα. Η Ελλάδα είναι όντως η Ανατολή, αλλά είναι η Ανατολή της Δύσης, ακούτε τι λέω. Το είναι το σημαντικό. Γι' αυτό και στα γραφτά μου, εγώ χρησιμοποιώ αρχίζοντας από το βιβλίο αυτού το δω, αυτό το για τον ολοκληρωτισμό, ίσως το ξέρετε κάποιοι, μιλάω για τον χριστιανικό Έλληνο-Δυτικό κόσμο. Είναι μια νέα φάση αυτή, είναι ένα βήμα μετά την Δύση, τη Φαουστική, εντός εισαγωγικών, και την Ανατολή, την τι. Ποια είναι, τι είναι Ανατολή άραγε. Καταλάβατε, είναι πρώτα ξαδέρφια αυτά τα δύο, είναι αδελφάκια. Και το θέμα είναι ότι βάζω το ελληνοδυτικό είναι του Καστοριάδη, το χριστιανικό είναι δικό μου. Με την έννοια αυτή λοιπόν, γεφυρώνομαι τα περί προσώπου στον Ακινάτη με τα συγκλονιστικά που έχει πει περί προσώπου ο Μάξιμος, για τα οποία πάνε πολύ μπροστά την προοπτική του Ακινάτη. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ισχύουν ως μια συλλήβδην καταδίκη του Ακινάτη και του Αυγουστίνου και του πολιτισμού αυτού. Εγώ πιστεύω λοιπόν
ότι για να γίνουμε ακουστοί στη Δύση, σοβαρό αυτό, και για να πούμε πράγματα τα οποία αφορούν και τη Δύση και την Ανατολική, όλο τον κόσμο σήμερα, είναι σημαντικό να δούμε με ακρίβεια τι ακριβώς έχουν πει και τι έχουν κάνει και με ποιο τρόπο αυτό στη συνέχεια μπορεί να συμπληρωθεί ταπεινά με αυτό το οποίο κάνουμε και λέμε εμείς. Και τουλάχιστον αν θα γινόταν συζήτηση, θα σας έλεγα ότι έχω βρει προσωπικά 9 όρους, μπορεί να υπάρχουν και 10, 9 μέχρι στιγμής, για να ονομάσω αυτή τη διαφορά και τη συνεισφορά στο ζήτημα της οντολογίας του προσώπου, έτσι, σε εμάς, που έχει να κάνει κυρίως με την διαφοροποίηση σε μια πρώτη φάση στην έννοια της αναλογίας. Η έννοια της αναλογίας στην Ανατολή είναι αναλογία, στη Δύση είναι αναλογία ουσίας. Δηλαδή μια αναλογία η οποία, πώς να το πω, προσπαθεί να αναχθεί από το δημιούργημα στο δημιουργό. Εδώ υπάρχει όντως ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το ότι η μίμηση του δημιουργού, ενός παντοδύναμου δημιουργού, όπως είναι απολύτως ενεργεία είναι και έχει πλήρως ενεργοποιημένες όλες τις δυνατότητες του και είναι για αυτόν τον λόγο πολύ κλεισμένος στον εαυτό του. Ο Ακινάτιος Θεός είναι πρόσωπο, είναι καθαρό πρόσωπο, είναι το τέλειο πρόσωπο, αλλά έχει μια ιδιοπροσωπία. Επειδή είναι τέλειος, είναι πλήρως ενεργοποιημένος και δεν μπορεί να μας αγαπήσει βγαίνοντας έξω του, γιατί θα ήταν συγκλονιστικό αυτό, θα διέλυε την τελειότητά του. Γι' αυτό μας αγαπάει μέσα του. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο καθολικοποιείται από μόνο του. Και στη συνέχεια δημιουργεί αυτό το αυτοαναφορικό υποκείμενο που λέει ο Θόδωρος σωστά, σαν αντανάκλαση ενός όντως το οποίο μαθαίνει να αγαπά με τον ίδιο τρόπο. Δεν καταλαβαίνεις αλλιώς τη φρονολογία του Χούσερλ, ότι τα πάντα είναι στον εγωτικό μου ορίζοντα, έτσι. Σας αγαπώ όλους και βέβαια αυτό έχει και ψυχαναλυτικές ορίζουσες, τις οποίες ο μεγάλος φρονολόγος, ο Κόχουτ, ο ψυχαναλυτής, τις ανακάλυψε. Σας αγαπώ ως self-object μου, δηλαδή ως αντικείμενα της πληρώσεως του ναρκισισμού. Πόσο σπουδαίος είμαι που έχω τόσο σπουδαίο ακροατήριο. Πόσο σπουδαίοι είστε εσείς, λέμε εμείς, λέτε εσείς γιατί έχετε το σπουδαίο μιλητή. Και ανταλλάσσουμε ναρκισισμός έτσι. Αυτός ο ναρκισισμός γεννιέται μέσα από μια συγκεκριμένη θεολογική θεώρηση, η οποία θεωρεί το πρόσωπο είναι πρόσωπο στην τελειότητά του γιατί είναι άφταρτος. Ενώ εμείς έχουμε μια αναλογία, η οποία είναι αναλογία ενέργειας, είναι συνεργία αρεοπαγήτης και μάξιμος. Πράγμα που σημαίνει ότι, όπως το λέω στο νέο μου βιβλίο, αλλά στα αγγλικά θα βγει, στα ελληνικά μου έχουν πει γρήγορα κάποια στιγμή, όσο περισσότερο distribution, τόσο πιο πολύ participation. Όσο πιο πολύ μετοχή έχει κανείς, τόσο πιο πολύ εξασφαλίζει, όσο πιο πολύ διαμοιρασμό, τόσο πιο πολύ μετοχή. Η μετοχή είναι διαλογική. Είναι κάτι που, γι' αυτό το λόγο, αναλογική ταυτότητα εγώ αυτό, έτσι. Δηλαδή, είναι αναλογία συνεργητική. Είναι συνεργία. Δεν κάνουμε αναλογία ουσίας, αλλά κάνουμε ένα διάλογο. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι καινούριο. Δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρω ακινάτησε αυτό. Αυτό δεν το ξέρει η δυτική παράδοση. Αυτό είναι όντως πράγματι το οποίο καινούριο. Δεν θα το βρείτε αλλού. Έτσι. Και είναι συνεισφορά με την έννοια αυτή. Αλλά ως Ανατολή της Δύσης, και βιάζομαι να πω πολύ γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο, θα με μαλώσει εδώ η κυρία Φλέσσα, ότι είμαστε και Δύση. Μην κοιτάτε αυτό το πράγμα. Μην είστε και Δύση. Έχετε χρόνο. Α, εντάξει. Πάτε, Νικόλε. Είναι 13 λεπτά και 24-25 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μέχρι τα 20 λεπτά. Είμαστε και Ανατολή της Δύσης. Γιατί? Μα αν διαβάσετε την Μπαγκαβάτ Γκίτα, θα το καταλάβετε γιατί. Αν διαβάσετε τις δύο μεγάλες αιρέσεις του Ινδουισμού που είναι ο Τζαϊνισμός, που είναι νεκρός, και ο Βουδισμός ακόμα χειρότερο. Θα τις διαβάσετε με φρίκι βέβαια, αλλά θα καταλάβετε πόσο πολύ σημαντικό είναι το ότι είμαστε Ευρωπαίοι, το ότι είμαστε Δυτικοί, το ότι είμαστε Χριστιανοί και ότι είμαστε Έλληνες. Είναι φοβερό πράγμα. Διότι εκεί ουσιαστικά η έκτη Οικουμενική Σύνοδος, λέω καμιά φορά, όρισε έναν πολιτισμό. Είναι η θεολογία που εξασφάλισε την ευθέρα του θελήματος και τη σημασία του θελήματος και το ότι είναι θελητική κατά φύση είναι η ανθρώπινη φύση. Καταλάβατε. Ενώ στο Βουδισμό δεν είναι θελητική η ανθρώπινη φύση. Δεν υπάρχει καν το πρόσωπο, είναι άδειο πρόσωπο. Είναι ένα
σύμπλεγμα τυχαίων σχέσεων που παρέρχονται και φεύγουν. Και εγώ δεν είμαι αληθινός. Και εσείς δεν είστε αληθινοί. Και το μόνο που έχω να κάνω είναι να αφοπλίσω τη θέληση εντελώς, ώστε να μην σας θέλω με πάθος ούτε σε μένα, για να μπορέσουμε να περάσουμε στη διάλυση της ύπαρξης και να φτάσουμε στο Νιρβάνα, που είναι ακριβώς το άδειο βλέμμα του Βούδα, αν έχετε διαγράμματα του Βούδα. Και το θεωρώ. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν ως προς αυτή την Ανατολή, είμαστε εμείς η Δύση. Και βεβαίως πρέπει να το σώσουμε αυτό. Διαλογικά το σώζουμε. Δεν το σώζουμε επειδή θα τους πολεμούμε και θα τους κάνουμε, όχι. Αλλά με το να σου πούμε τι τεράστια σημασία και πιστώ στον καθαρό Ινδουισμό βέβαια, η πλήρης σωτηρία του πραγματικού υπάρχει. Γιατί το φυσικό θέλημα που λέει ο Ιωσήφ Μάξιμος και η ακτικουμενική σημαίνει ότι η φύση είναι νόμιμα ζητά την πληρότητά της, όχι τη διάλυσή της. Ο κλασικός Ινδουισμός είναι η διάλυση μέσα στο απόλυτο. Ο Βουδισμός είναι εξάλληψη, ακόμα χειρότερα. Εμείς θέλουμε την πληρότητα του εαυτού μέσα στην πληρότητα του Θεού, χωρίς να χαθεί όμως ο εαυτός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα, εάν είχα ακόμα μισή ώρα μπροστά μου, θα κουβέντιαζα για το Ρικέρ και σας έλεγα. Θα πω όμως. Θα έχετε ερωτήσεις, μην ανησυχείτε, θα έχετε ερωτήσεις. Έχω εδώ ένα βιβλίο του 1955, πολύ ευτυχισμένο βιβλίο, και το είχα φωτοποιήσει εδώ στα γαλλικά. Δείτε τι λέει ο Ρικέρ και τι λέει ο Ντούγκιν. Μην σας τα λέω. Λοιπόν, δεν μπορώ να τα μεταφέρω αυτό εδώ, δεν έχω χρόνο. Σας λέω μόνο ότι ο Ρικέρ ζούσε σε μια ευτυχισμένη εποχή που η γαλλική κουλτούρα υπήρχε ακόμα. Το 55 λέμε τώρα. Είναι το Histoire Vérité. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχε η κουλτούρα και είναι σε θέση να λέει ότι τι είναι συνάντηση, είχε και το γερμανικό στυλ της εποχής εκείνης που είχε η γαλλική κουλτούρα. Λοιπόν, και με πανίσχυρους στοχαστές δίπλα του κλπ. Και μπορούσε να λέει τι, ότι μια κουλτούρα να είναι πανίσχυρη και έχει τέχνη ισχυρή και φροσφαίσχυρη, συναντάει τον άλλον με μεγάλη αυτή και δημιουργεί συνθέσεις. Και μπορεί να ακούσει και τον άλλον και να κάνει ωραίες εποχές. Λοιπόν, τα διαβάζει κανείς αυτά και λέει, α, αυτό είναι η αλήθεια. Τότε μπορούσε να γίνει αυτό. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη υπάρχει λοιπόν ο Ντούγκιν. Ο Ντούγκιν τι λέει. Ο Ντούγκιν του λέει, λέει κάτι πολύ απλό. Ότι πρέπει να σωθούμε από την επικυριαρχία της Δύσης. Πάση θυσία. Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο ή μόνο πολεμώντας τη Δύση με όλους τους τρόπους. Για να σώσουμε την πληρότητα του πολιτισμού μας και των πολιτισμών όποιων της Δύσης. Υπάρχει στη Ρωσία, δυστυχώς πέθανε πέρσι, πρόπερσι, ένας πολύ σημαντικός φιλόσοφος, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, χαρά το γνωρίσω, και πρωτού κάνω τη δική μου δουλειά, τον ανακάλυψα στο τέλος και γνωριστήκαμε, ο Χορούζη, Σεργέη Χορούζη. Ο Χορούζη ήταν αυτός ο οποίος θα ήταν το μέλλον και εκπροσωπεί το μέλλον το πραγματικό της ρωσικής σκέψης. Ένας φοβερός μαθηματικός και φυσικός, ο οποίος ήξερε τόσο καλά αγγλικά ώστε να μεταφράσει τον Τζόις, τον Οδυσσέα του Τζόις στα ρωσικά, και ο οποίος έγραφε φοβερά και ήταν ο ιδρυτής της λεγόμενης συνεργητικής ανθρωπολογίας. Έφτιαξε ως ακαδημαϊκός ένα Ινστιτούτο τέτοιο στη Μόσχα και ουσιαστικά να δείτε να φέρνει σε διάλογο το Φουκώ, ας πούμε, με την έννοια αυτή και την επιμέλεια αυτού του Φουκώ με την ασκητική και να δημιουργεί πράγματα τα οποία αφορούν όχι μόνο το Φουκώ, όχι μόνο τη Γαλλία, αλλά ολόκληρη τη Δύση. Λοιπόν, ο Χορούζη θα ήταν μια απάντηση σε αυτό το οποίο εμείς αναζητούμε σήμερα. Και εδώ θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Τι να πω. Να πω το εξής απλό. Ότι αυτό που έχουμε δεν το έχουμε. Δεν είμαστε που θα σώσουμε τον κόσμο. Έτσι. Πρέπει να το ανακτήσουμε αυτό που έχουμε. Σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως το υπαρξιακό επίπεδο. Στο βιβλίο μου αυτό εδώ, για τον ολοκληρωτισμό, στη σελίδα 132 υπάρχουν τα 24 χαρακτηριστικά μέχρι 140, του 50, ξέρω, τα 24 χαρακτηριστικά του λεγόμενου, από μένα δεν ξέρω, βελούδινου ολοκληρωτισμού, ο οποίος είναι το συμβαίνον σήμερα, δυστυχώς, νομίζω. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μόνο το πρώτο. Η ιστορία διεξάγεται μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση σήμερα, ως διγυναική συναρκισμό συλλογικού χαρακτήρα των ατόμων που αθλητικά συγκροτούν αυτά και μόνο την κοινωνία. Πρόκειται για νόμιμη άρνηση άθρη συναρκισμών. Και αρχίζουν στη συνέχεια
η σοφιστική του ναρκισισμού, η νομιναστική γλώσσα, η ιδιαίτερη αυτή με την ιστορία, η κρίση ευγνωμοσύνης, η υπερναρκιστική οργή, το φαντασιωτικό υποκείμενο. Ναι. Μια σειρά λέω από χαρακτηριστικά. Τα φωνήεντα πιο πολύ, ναι. Δηλαδή μη βιάζεστε, έχουμε χρόνο. Αρχίζουν μια σειρά από χαρακτηριστικά αυτής της, του νεότερου ολοκληρωτισμού. Λέω, η γλώσσα γίνεται νομιναλιστική, παράγεται μια σοφιστική του ναρκισισμού, σκουλτούρα έννοιας αυτοδικαίωσης, μια κρίση ευγνωμοσύνης, μια υπερναρκισική οργή κλπ. Το φαντασιωτικό υποκείμενο, θα σταματήσω εδώ, δεν μπορώ να πω τα χαρακτηριστικά όλα αυτά, τα οποία όμως αφορούν αυτό το οποίο πραγματικά σημαίνει στον επικοινωνικό χώρο σήμερα. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που αναζητούμε λύσεις για τον εαυτό μας και για τον κόσμο, ως Δύση, ως Ανατολή της Δύσης, έτσι, πρέπει να ξέρουμε ότι μπροστά μας έχει ήδη ανατείλει μια κατάσταση, η οποία είναι υπερβολικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί απλά μακροπρόθεσμα, γιατί πάντα οι θεωρητικές λύσεις είναι λίγο μακροπρόθεσμες. Έτσι, χρειάζονται μεσοπρόθεσμες λύσεις. Εντάξει. Και εδώ, βέβαια, εάν μπορούσα και το επέτρεπε η ώρα, θα μιλούσα από εδώ και πέρα σαν θεολόγος και σαν παπάς. Γιατί οι άμεσες λύσεις αυτές που απαιτούνται σήμερα προκειμένου να καθαιρεθεί, για παράδειγμα, το φαντασιωτικό υποκείμενο, που είναι το υποκείμενο της φαντασίωσής του, που δημιουργείται στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Λοιπόν, και το οποίο λέει ψέματα, και λένε ψέματα όλοι, λένε και αυτό. Γνωρίζω ζευγάρια που έρχονται σε μένα διαλυμένα και στο Facebook, είναι τα τελειότερα ζευγάρια που μπορεί να συναντήσετε. Και είναι κατεστραμμένα 30 φορές. Καταλάβατε. Λοιπόν, και χίλια τόσα, τα οποία ουσιαστικά σημαίνουν ότι μας έχουν οι ιστορικές εξελίξεις καταβάλει, βάζω και τον Ουελμπέκ μέσα, που θαυμάσω ο Ουελμπέκ, είναι συνομιλικός μας, σχεδόν λίγο μεγαλύτερος, και είναι αυτός ο οποίος παραλυρεί και στο τέλος της σεροτονίνης εκεί και λέει, ρε, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει μια αγάπη δωρεάν από κάπου, αλλιώς δεν βγαίνει νόημα. Όχι, αυτό λέω στη σερωτονίνη, λέω εγώ. Λοιπόν, στο τέλος, με έχει γοητεύσει αυτό το βιβλίο. Στο τέλος του, ειδικά, μια ηθική αλακάρτ, μια ηθική του γούστου. Έχω στο διαδίκτυο μια τέτοια διάλεξη, ηθική του γούστου. Ουσιαστικά η ηθική του γούστου είναι η κατάργηση της ηθικής. Δηλαδή υπάρχουν πια πηγές κοινές παραδεκτές, ούτε η βίβλος, ούτε η φύσης. Τίποτε. Υπάρχει ηθική του γούστου. Υπάρχει αυτό που μου αρέσει, επειδή μου αρέσει, γι' αυτό μου αρέσει. Και εδώ βέβαια κολλάει η θέληση για δύναμη, η οποία επιβάλλει αυτό που θέλω εγώ σε όλους τους άλλους κλπ. Ως προς αυτό η εποχή μας είναι συναρπαστική, γιατί σκοπεύει να διαλύσει κάθε θεωρητική προσέγγιση στο τέλος. Μέσα στην αμεσότητα του κινδύνου αυτού. Και βέβαια προστίθεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι επικίνδυνη, γιατί κανένας δεν θέτει τους όρους. Προχθές μίλαγα με κάποιον ο οποίος είναι φίλος και είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης, ένας καθηγητής σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αγγλίας, και μου λέει, κοιτάτε να δείτε, μου λέει, μπορώ να κάνω ένα διδακτορικό μαζί σας. Λέω, τι είπατε? Ένας άνθρωπος είναι εκατομμυριούχος από αυτά που... Λέω, διδακτορικό μαζί μου να κάνετε? Ναι, μπορώ, λέει, μπορώ. Λέω, γιατί? Μου λέει, θα τρελαθώ αλλιώς. Και μου λέει, ακούστε κάτι, no one sets the rules. Οι συνάδελφοί μου είναι έξυπνα μωρά, τα οποία είναι έτοιμα να κάνουν το μεγαλύτερο κακό, χωρίς... Δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι κακό και γιατί είναι κακό. Και έχουμε ανάγκη, μου λέει, να σας φέρω να κάνετε μια διάλεξη στην Google. Λέω, τι, διάλεξη στην Google? Ξέρετε, λέει, πόσοι από αυτούς πάνε στο σπίτι και θέλουν ψυχανάλυση μετά για να πανέρθουν την επόμενη μέρα? Δηλαδή, αυτή η κατάσταση που εγώ το ονομάζω βελούδινο ολοκληρωτισμό, είναι, για να τελειώσει, είναι ο τρίτος ολοκληρωτισμός. Ο πρώτος ολοκληρωτισμός ήταν αυτός που περιέγραψε ο Πόπερ. Είναι ο ολοκληρωτισμός όπου δεσμεύεται το άτομο για χάρη της κολεκτίβας. Ο σοβιτικός, ας πούμε. Ο δεύτερος είναι αυτός που είχε πάρα πολύ συγκέντρωση με τον φασισμό.
και τον ναζισμό. Δηλαδή ουσιαστικά καταργείται ένα μέρος του ανθρώπου που αφορά την παράδοση, το συναίσθημα, την αυτή κλπ. Για χάρη της λογικής η οποία επιβάλλει μια συγκεκριμένη ιστορική δράση. Ο τρίτος προκλητισμός είναι αυτός ο βελούδινος, ο οποίος λέει ναι και στο συναίσθημα και στη λογική και στο άτομο. Και το δημιουργεί, του δημιουργεί μια απέραντη προοπτική αυτοπραγμάτωσης, η οποία όμως δεν έχει κανόνες. Και ακριβώς επειδή δεν έχει κανόνες, το είπε και πολύ ωραίο ο κύριος Γιάκας το πρωί, όλα αυτά και κάποιοι άλλοι το είπανε, ουσιαστικά αυτό είναι μηδενισμός. Ο μηδενισμός εδώ είναι, είναι αξιολογική κρίση κυρίως, δεν είναι οντολογική. Τελειώνοντας, θα σας πω ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που αντιστράφηκε ο Ντοστογεύσκη. Ο Ντοστογεύσκη έλεγε, πάρε το Θεό, χωρίς το Θεό όλα επιτρέπονται. Δεν έλεγε. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που χωρίς Θεό τίποτα δεν επιτρέπεται. Ουσιαστικά δηλαδή τα πάντα κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε κατευθυνόμενες νόρμες. Καταλάβατε. Θα φοράς τα γυαλιά VR και θα είσαι τελείως ίδιος με οποιονδήποτε, τελείως άλλον και δεν θα μπορείς ούτε να τσακωθείς με μια γυναίκα πια, υπέροχα, ούτε να μαλώσεις, ξέρω εγώ, με το παιδί σου, ούτε να τα βρεις και να διαπληκτιστείς στο σπίτι, ξέρω εγώ, ούτε να δοκιμάσεις τη χαρά και τον κίνδυνο της επικοινωνίας, ούτε τις χαρές και τις αποτυχίες του έρωτα που γι' αυτό το λόγο έχει και χαρές γιατί έχει αποτυχίες. Τίποτα από όλα αυτά. Θέλει μια τεράστια σιδηροτροχιά όπου δεν θα επιτρέπεται η πραγματική εξατομίκευση ουσιαστικά. Δηλαδή ουσιαστικά θα πάψει να υπάρχει και το υποκείμενο σιγά σιγά. Λοιπόν, άνω τελεία. Ευχαριστούμε θερμά.